Φίλοι μας, γεια σας. Το τρίτο ημίχρονο, κοντά αναγεννημένος, θα περάσουμε και στο ποδόσφαιρο, γιατί φάγαμε όλη την εκπομπή με εξωποδοσφαιρικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός αναγεννημένος κέρδισε 4-0 με ηγέτη τον Λάγιος Δέταρη, τον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ μετά τον ντέρμπι του Φαλιερικού Σταδίου είναι του Γιώργου Σιώπα. Το δούμε τώρα. Μια ομολογουμένως πολύ καλή, πάρα πολύ καλή απόδοση που συνδέθηκε από δύο γκολ. Θα ήθελα να κριτικάρεις καταρχήν το παιχνίδι. Πιστεύω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από τη δική μας πλευρά. Βρεθήκαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα. Κάναμε 4 γκολ. Είχαμε και ευκαιρίες να κάνουμε και άλλα γκολ. Και γενικά μπορώ να πω σήμερα ότι παίξαμε ένα ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο. Να σταθούμε και στον Νίκο Αναστόπουλο, σαν μονάδα μέσα στο γήπεδο. Έμεινες ικανοποιημένος σίγουρα από την εμφάνισή σου. Το μέλλον πώς βλέπεις να είναι για σένα και για τον Ολυμπιακό, βέβαια. Πρωταρχικός στόχος είναι να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και αυτό αυτή τη στιγμή με απασχολεί. Όσον αφορά τώρα για την δική μου απόδοση, είμαι ευχαριστημένος. Προσπαθώ κάθε Κυριακή για το καλύτερο. Τώρα, ποιος θα πετύχει τον γκολ, εγώ προσωπικά το τοποθετώ σε δεύτερη μέρα. Σημασία έχει να κερδίζει ο Ολυμπιακός και στο τέλος να πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Μια τελευταία ερώτηση. Θα μπορέσαμε ίσως να ρισκάρουμε κάποια προγνωστικά για τον αγώνα με την ΟΖΕΡ 22 του μήνα. Η ΟΣΕΡ, από ό,τι ξέρουμε και μας έδειξε στο τελευταίο παιχνίδι με την Μαρσέικ, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θέλει προσοχή. Από την άλλη πλευρά, και εμείς έχουμε το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας, θα παίξουμε σωστά, πειθαρχημένα και πάρα πολλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια νίκη. Τώρα για σκορ και τέτοια πράγματα δεν πολύ μας απασχολούν. Εμείς, ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι με όσο το δυνατόν περισσότερο γκολ. Γιούτα Λουχίδη, και οι δικές σου εντυπώσεις από το σημερινό 4-0. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και κατά γενική ομολογία νομίζω όσοι βρέθηκαν στο στάδιο ευχαριστήθηκαν έναν υπέροχο Ολυμπιακό. Είχε πολλά γκολ, του δόθηκαν άλλες τέσσερις ευκαιρίες. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Αλήθεια, πριν από το παιχνίδι πιστεύατε ότι θα κάνετε μια τόσο καλή απόδοση? Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζεται καλύτερος και περιμέναμε αυτή την εμφάνιση τη σημερινή. Υπήρχε κάτι από το ΠΑΟΚ που σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Πιστεύω ότι το ότι πετύχαμε γρήγορα το πρώτο τέρμα μας έδωσε φτερά και καταφέρουμε να έχουμε όλο τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και σύντομα θα προγνωστικάσω για την αγώνα με τον Ζέρο. Πιστεύω ότι είναι 50-50, εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Σέρ είναι πολύ καλός αντίπαλος. Το παιχνίδι είναι αφήρωτο. Λάγιος Δέταρη, ήσουν σήμερα ο παίχτης που έκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πώς κρίνεις τον αγώνα? Σήμερα η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά. Και πρώτο 20 λεπτά Αλεξίου έβαλε ένα γκολ και μετά η ομάδα παίζει πολύ καλά και έβαλε 4 γκολ. Μόνο λίγο πρόβλημα, πολλή ευκαιρία έχει η ομάδα, αλλά αυτό έχασε. Να σταθούμε και στην προσωπική σου απόδοση στο γήπεδο, ενθουσίασες τους φίλους του Ολυμπιακού. Πόσο έτοιμος ήσουν εσύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Ναι, εδώ μέσα Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός, πάρα πολύ καλά ομάδα και μαζί με φιλάθλος δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα και εγώ νομίζω τώρα Ολυμπιακός έχει όχι πολύ δύσκολο πρόγραμμα και άμα κέρδιζει κοντρα Εθνικός και μετά παίζουμε εδώ Τετάρτη κοντρα Όξερ και εγώ νομίζω μαζί με φιλάθλος και όλοι οι παίκτες μαζί κερδίζει εδώ 2-0 ή παραπάνω. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να που βγήκε και άλλη είδηση από το τρίτο ημίχρονο, τα ελληνικά του Ντέταρη και μάλιστα αρκετά καλά ελληνικά, αν κρίνουμε από το χρόνο που παραμονή σου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός του Κρίστο Μπόνεφ πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Βούλγαρος Κρίστο Μπόνεφ και ο συνεργάτης του κ. Σπανόπουλος μίλησαν αμέσως μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου στον Άκη Παναγιωτόπουλο. Ας τους ακούσουμε. Ναι, εγώ προσπαθήσα στην αρχή μαζί με το συνεργάτη μου κύριο Πανόπουλος να ανεβάσουμε το ηθικό της ομάδας μας, γιατί και εγώ και ο κύριο Πανόπουλος νομίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι οι παίχτες με το οποίο δουλεύουμε έχουν μεγάλη αξία και μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στο αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε και από την άλλη μεριά είμαι ευχαριστημένος γιατί τα παιδιά μπαίνοντας μέσα στο αγωνιστικό χώρο προσπαθούν να κάνουν αυτό που ζητάμε εμείς από τους ίδιους.
Πόσο σας βοηθάει το γεγονός ότι έχετε παίξει ποδόσφαιρο, ότι είσαστε διεθνής με την ομάδα της Βουλγαρίας, σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή, ο οποίος δεν έχει τόσες πολλές δόξες και δάφνες σαν ποδοσφαιριστής. Πόσο σας βοηθάει να είστε σε μια άμεση επαφή με τους παίκτες? Ναι, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να ασχοληθώ με το προηγούμενο προπονητή, το Παναθηναϊκός, αλλά εγώ από την πείρα μου σαν ποδοσφαιριστής και από την γνώση που έχω για το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι με βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί, θα σας πω γιατί, ένας προπονητής που δεν μπορεί να αισθάνεται αυτό που αισθάνονται οι παίκτες, δεν μπορεί να έχει... Ναι, ακριβώς. Κύριε Πανόπουλε, ήσασταν βοηθός και στον περασμένο προπονητή. Τι άνεμος φυσάει αυτή τη στιγμή στα αποθετήρια του Παναθηναϊκού? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει νοοτροπία. Θα μου πείτε, είναι πολύ γρήγορα για να το πούμε αυτό το πράγμα. Στο πρόσωπο του κυρίου Μπόνεφ βλέπω ότι οι παίκτες έχουν δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνέπεια στην προπόνηση. Προσπαθούν στο έπακρο να ακολουθήσουν αυτά τα οποία τους λέμε. Υπάρχει άψογη συνεργασία και αυτό μπορώ να το πω είναι προς τιμή του κυρίου Μπόνεφ. Και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Άλλωστε είδατε ότι πόσο απελευθερωμένα παίξαν και σήμερα. Κύριε Μπόνεφ, θα επιμείνετε στους καινούριους ποδοσφαιριστές που παρουσιάζετε και σήμερα? Εγώ έχω στη διάθεσή μου 25 παίκτες. Για μένα όλοι είναι ικανοί να πάρουν μέρος σε κάτι, στα παιχνίδια που έρχονται. Και για μένα δεν υπάρχουν ούτε νέες ούτε παλιές παίκτες. Αυτοί που είναι καλύτεροι θα παίζουν στο αγωνιστικό χώρο. Για την αλλαγή του Κόλεφ, του συμπατριώτη σας, πώς την κρίνετε? Ήταν σήμερα ο σπουδαιότερος και ο κυριότερος μοχλός του Παναθηναϊκού? Εγώ μπορώ να πω ότι ο Χρήστο Κόλεφ μπορεί να δώσει περισσότερο στο γήπεδο και με αυτό το ρόλο που το αφήνω λίγο πιο ελεύθερος, το έλεγα και σε όλους εδώ πριν να ασχοληθώ με το Παναθηναϊκός, τους έχω πει τι παίχτης είναι και πώς παίζει. Κανένας δεν ήθελε να με ακούσει και τώρα έτσι μέσα αισθάνω από μέσα μου ευχαρίστηση, γιατί ήδη το κόσμος τι μπορεί περίπου να κάνει ο Κόλεφ, γιατί για μένα ακόμα δεν έχει αυτή η μεγάλη και απόδοση που πρέπει να έχει και έτσι όπως το ξέρω εγώ από το παρελθόν. Βέβαια τα ελληνικά του Χρήστο Μπόνεφ δεν είναι είδηση, άλλωστε η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Να περάσουμε στον Πασαραϊκό, στον προπονητή του κύριο Ταμπόρσκι και στον κυνηγό του Τσιφούτη. Και το θέμα αυτό είναι του Άκη Παναγιωτοπούλου. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, Βλαδιμίρ Ταμπόρσκι, στη συνέντευξη που έδωσε στους συναδέλφους δημοσιογράφους, είπε πως είχε ευκαιρία ο Πανσεραϊκός να πάρει, αν όχι τους δύο, τουλάχιστον τον ένα βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Πού οφείλεται αυτή τη γνώμη σας, κύριε Ταμπόρσκι? Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι έλειπε μερικούς παίκτες στην ομάδα του Παναθηναϊκού και όπως είδα αρχή το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 20-25 λεπτά δεν πήγε καλά. Αλλά δυστυχώς η ομάδα μου έπαιζε μόνο αμυντικά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου ανέβηκε ο Παναθηναϊκός και έβαλε τα δύο γκολ. Αλλά όπως είδα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσεραϊκός είχε άλλο πρόσωπο, έπαιζε πιο πολύ επιθετικά γιατί κάναμε μερικές αλλαγές και συζήτησαμε στα αποδυτήρια και ο Πανσεραϊκός δεύτερο ημίχρονο ήταν, μου φαίνεται, πολύ καλός. Είχαμε μερικές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν βάλαμε γκολ, μόνο από την πέναλτι. Η απειρία του Πανσεραϊκού απέναντι στον Παναθηναϊκό που σήμερα χρησιμοποίησε καινούριους ποδοσφαιριστές, πόσο σας τύχησε? Κοιτάξτε, άμα μια μικρή ομάδα, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, να παίξει ένα δυνατό ποδόσφαιρο, να παίξει με πιστός, μπορεί να κάνει, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει ζημιά στη μεγάλη ομάδα. Και εμείς σήμερα είχαμε αυτή την ευκαιρία. Δυστυχώς, χάσαμε το παιχνίδι. Εσύ πού μπορείς να φτάσεις, πιστεύεις, στην καριέρα σου? Θα ήθελες να μεταγραφείς στον Παναθηναϊκό? Ήδη ακούγεται ότι ο Γκέραρτ πιέζει πάρα πολύ στο να πας στον Όφη. Κοιτάξτε, κάθε παίκτης έχει στόχους να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα.
Οπωσδήποτε, εγώ θα ήθελα να πάω σε μια ομάδα όπως Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Είναι στόχος μου και βέβαια και στην Εθνική. Υπάρχει κάποιο προηγούμενο με τον Ολυμπιακό, έχεις υπογράψει κάποιο προσύμφωνο με κάποιον του Ολυμπιακού? Υπήρχε, τώρα αυτή τη στιγμή παίκτης του Πανσεραϊκού, δεν υπάρχει τίποτα, έχει χαλάσει εκείνο το παλιό που υπήρχε και απλά είμαι παίκτης του Πανσεραϊκού. Στην μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου θα ήθελες να ενδιαφερθούν κάποιες ομάδες, πιστεύεις ότι αν μετακινηθείς τώρα παρά το νεαρό της ηλικίας σου μπορείς να προσφέρεις πολλά? Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω, μπορώ και αυτή τη στιγμή να παίξω σε μεγάλη ομάδα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικό μου, είναι και θέμα της διοίκησης της ομάδας μου. Άμα θέλει να με δώσει, όχι. Εγώ πάντως προσπαθώ, είτε μείνω είτε φύγω, θα παίζω όσο γίνεται καλύτερα. Μάλιστα, να περάσουμε τώρα στις φάσεις που συζητήθηκαν. Κύριε Μίχα, έχουμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, 9 είναι ή 10. 10 φάσεις. Μάλιστα. Τις πιο πολλές βέβαια στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Να δούμε την πρώτη φάση. Είναι ένα πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ και ζήτησε πολλά σε αυτό το μάτς. Ένα χέρι του Ανδριανίδη. Αυτή εδώ είναι η φάση, κύριε. Ναι, βλέπω το χέρι του αμυντικού να τραβιέται πίσω. Ναι, μην προτάσει το στήθος του, το χέρι του τραβάει πίσω κάπως. Πρέπει ο διαιτητής να είναι έξω την περιοχή. Δεν νομίζω να υπήρχε πρόθεση να χτυπήσει την μπάλα με το χέρι. Έβαλε το στήθος του, που αν πήρε λίγο τον ώμο του εδώ, δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόθεση για πέναλτι. Μάλιστα. Να πάμε σε μια δεύτερη περίπτωση πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ. Ένα μαρκάρισμα επί του Μπατίστα πάνω στην γραμμή του τέρματος. Να δούμε και αυτή τη φάση και να ακούσουμε την γνώμη του κυρίου Μίχα. Εδώ είναι καθαρό πέναλτι. Εδώ είναι καθαρό πέναλτι. Το βλέπω. Δεν είναι, τον άπησε σπρόξιμο στην πλάτη. Αυτό είναι το δύο μαρκάρισμα που λέμε, τον βγάζει από την τροχιά της μπάλας, είναι πέναλτι καθαρό. Μάλιστα. Τρίτη περίπτωση, πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ σε μαρκάρισμα επί του Σαββίδη. Αυτό εδώ είναι. Και αυτό είναι πέναλτι. Διότι ο παίκτης ο οποίος δεν είναι κάτοχος της μπάλας, ο δεξιά ο άσπρος, προσέξτε, ο Σαββίδης έχει περάσει την μπάλα, την περνάει. Πάει και χωρίς να είναι κάτοχος της μπάλας τον σπρώχνει και χάνει την διεκδίκηση της σφαίρας ο Σαββίδης. Έχουμε ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε, που δόθηκε στην ΑΕΚ, αλλά αμφισβητήθηκε από τον Όφη. Να δούμε και αυτή την περίπτωση και να τη σχολιάσετε. Εδώ το μαρκάρισμα του Τσίμπου επί του Μπατίστα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Εδώ μπορώ να πω ίσως ότι φαίνεται καθαρά στο σημείο εδώ ότι ο Μπατίστα χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι και σπρώχνει λίγο. Εδώ ο αμυντικός δεν κάνει καμία παράβαση. Ούτε με τα πόδια ούτε με τα χέρια. Και τελευταία περίπτωση για αυτό το μάτς πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ σε μαρκάρισμα επί του Χριστοδούλου. Να σας ακούσουμε, κύριε Μίχα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Καθαρή προσπάθεια πάνω στην μπάλα, τη διώχνει. Στη συνέχεια πέφτει ο παίκτης της ΑΕΚ, αλλά ορίστε, βλέπετε την μπάλα τη διώχνει. Μετά πέφτει ο παίκτης, δεν υπάρχει πέναλτι. Να πάμε στον αγώνα του Καφτατζογλίου Σταδίου, Ηρακλή Λάρισας. Ένα γκολ του Ηρακλή που ακυρώθηκε, σαν offside. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ υπάρχει offside. Είναι ένας ο αντίπαλος και ένας ο επιθετικός οι δύο. Δίνει δικαίωμα στον οργανισμός στο διαιτή και στον επαπτηγραμμόν. Είναι η περίπτωση που λέμε ότι είναι ελευθέρα κρίση του εάν επηρεάζει τη φάση ή δεν επηρεάζει. Εδώ ο διαιτητής θεώρησε ότι επηρεάζει τη φάση. Εδώ έκανε πήρε μια απόφαση. Νομίζω ότι αυτές οι φάσεις πρέπει να μετράνε. Μάλιστα. Είναι μια φάση η οποία τι να επηρεάσει. Βρίσκεται, μένει η μπάλα είναι ψηλά, οι παίκτες όλοι κοιτάνε την μπάλα. Δεν επηρεάζουν οι επιθετικοί ότι βρίσκονται σε κάποια θέση. Αυτό είναι μοναδική ίσως η περίπτωση που παρουσιάστηκε σήμερα. Παρουσιάστηκε και άλλες φάσεις που είναι στα πλάγια οι παίκτες δεν επηρεάζουν. Αυτά τα γκολ πρέπει να μετράνε γιατί έτσι διεθνώς έχει καθιερωθεί σχεδόν. Μάλιστα. Αγώνας Πανιόνιος Καλαμαριά. Πέναλτι που ζήτησε ο Πανιόνιος σε μαρκάρισμα επί του Μπερσεμί. Αυτή εδώ είναι η φάση. Είναι πέναλτι καθαρό. Η μπάλα έχει περάσει, ο παίκτης έχει περάσει. Στη συνέχεια ο παίκτης τον πιάνει από το πόδι. Βλέπετε εκεί πεντακάθαρη φάση, είναι πέναλτι.
Πέναλτι που δεν δόθηκε και να πάμε σε ένα γκολ του Πανιωνίου που δεν μέτρησε, που ακυρώθηκε. Ένα γκολ του Αποσπόρη, πάλι από αυτόν τον αγώνα, Πανιωνίου Καλαμαριάς. Εδώ βλέπω ότι ο διαιτητής είναι στην προέκταση της φάσεως και πρέπει ο παίκτης ο μπλε, την ώρα που σηκώνει το κόκκινο, βλέπω σηκώνει και τα χέρια του. Δεν φαίνεται ο αντίχειρας, πρέπει να σπρώχνεται. Πρέπει, δεν φαίνεται τίποτα. Βλέπω και τα χέρια που σηκώνει ο κόκκινος, στη συνέχεια πέφτει. Ο διαιτητής είναι στην προέκταση της φάσεως που βλέπει τον αντίχειρα και κατά πάσα πιθανότητα σωστά το ακυρώνει. Συμπεραίνεται ότι πρέπει να γιδωθεί φάουλ. Πρέπει δηλαδή να γιδωθεί φάουλ υπέρ των αμυντικών. Ναι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλου, ένα πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδιακός. Αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Υπάρχει χέρι ή δεν υπάρχει. Είναι, κοιτάξτε. Το μπράτσο μάλλον του παίκτου του κόκκινου είναι κολλημένο βλέπουμε. Ο αντίχειρας δεν βλέπουμε τι κάνει. Αλλά καταλαμβάνετε ότι εξαπίνησε. Πολύ κοντά η φάση. Μόνο διαιτητής, αν έβλεπε τον αντίχειρα του παίκτου ότι υπήρχε πρόβλημα, είναι. Από εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Το μπράτσο φαίνεται κολλημένο. Ο αντίχειρας δεν φαίνεται καθόλου. Τελευταία φάση για σήμερα. Γκολ Πανσεραϊκού που ακυρώθηκε στον αγώνα Παναθηναϊκού Πανσεραϊκού. Ένα γκολ του Τσιφούτη. Εδώ ο παίκτης που φεύγει, ο κόκκινος φεύγει από πεντακάθαρη κανονική θέση. Η μπάλα έχει φύγει. Τώρα, εάν ο υπόπτης γραμμών, που τον βλέπω το διαιτητή κοιτάει εκεί, έχει σημειώσει τον 10 που είναι πιο μέσα στην εκκίνηση της φάσεως, αυτό δεν το δείχνει τηλεόραση. Μάλιστα. Αλλά πάντως ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα και επιτυχάνει τον κόλ είναι από πεντακάθαρη κανονική θέση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε τις φάσεις. Κύριε Μίχα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα τρέχει το μυαλό μου και πρέπει να τρέχουμε γιατί μας πήρε και ο χρόνος. Είχαμε πολλά θέματα σήμερα και να δούμε τι θα προλάβουμε να δείξουμε. Αν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το τι γράφει ο τύπος, το ρεπορτάζ της Μαρίας Κίκα. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο στάδιο Καραϊσκάκη και στις νίκες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ αναφέρονται οι εφημερίδες της Αθήνας. Να τις δούμε αναλυτικά ξεκινώντας από τις αθλητικές. Η αθλητική φωνή γράφει «Κόλαση επεισοδίων 17 στο νοσοκομείο». Ο φίλαθλος της Δευτέρας αναφέρει «Γιορτή 4-0 Μεντέταρη». Το φως της Δευτέρας τονίζει «Ο θρύλος Θεός 4-0 τον ΠΑΟΚ». Να δούμε τι έγραψε και ο πολιτικός τύπος. Η απογευματινή σχολιάζει «Τον φαλήρισε με 4 τούμπες ο θρύλος των ΠΑΟΚ 4-0». Η αυριανή σημειώνει «Τρομοκρατημένος 4-0 συνετρίβιο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό που ζωγράφιζε και πήρε εκδίκηση». Το Έθνος επισημαίνει «Το καρέ της φωτιάς, Ντέταρη, Ψηλός, Αναστό, Ηλίας, Αστέρια του Πάθους». Η ελεύθερη ώρα έχει τίτλο «Μόνος πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός, νίκησε τον Πανσεραϊκό με 3-1 στο Ολυμπιακό στάδιο». Παρόμοιο κύριο τίτλο έχει και ο Ελεύθερος που γράφει «Πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός 3-1 τον Πανσεραϊκό και μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας». Ο Ελεύθερος τύπος υπογραμμίζει «Βία, κόκκινοι χούλιγκανς έσπαγαν, χτύπαγαν, 26 τραυματίες, οι 6 αστυνομικοί». Η ελευθεροτυπία χαρακτηρίζει τα επεισόδια του σταδίου Καραϊσκάκη ως «Κόλαση με 21 τραυματίες» και προσθέτει «Σαλιαρέλης, συνηθισμένα τα επεισόδια». Η εξόρμηση σχολιάζει «Ανεμοστρόβιλος 4-0. Εκπληκτικός ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με σκόρες στους Αναστόπουλο 2, Μητρόπουλο και Αλεξίου». Η επικαιρότητα τονίζει «4 γκολ αντίδοτο στη βία. Ξύλο με τα μουσική στο φάλιρο». Η εστία επισημαίνει «Άνετη νίκη των τριών μεγάλων κατά τους χθεσινούς αγώνες πρωταθλήματος». Η πρώτη έχει αφιερώσει το πρώτο της θέμα στα επεισόδια του σταδίου Καραϊσκάκη έχοντας τίτλο «Μισή ώρα χάος». Η μεσημβρινή αναφέρει «Πόλεμος». Με την εμφάνιση των οπαδών του ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη εξαγριώθηκαν οι ερυθρόλευκοι που επετέθησαν εναντίον τους. Η νίκη ασχολείται με τις επιτυχίες των μεγάλων του κέντρου και ο τίτλος της είναι «Πακέτο των ΠΑΟΚ 4-0 με απλή αναλογική 2-0, ο ΠΑΟΚ ξάπλωσε στην κορυφή». Και τέλος τα νέα σημειώνουν «Ανεμοστρόβιλος ο Ολυμπιακός παρέσυρε και ισοπαίδωσε τον ΠΑΟΚ 4-0. Υπενθυμίζεται ότι οι εφημερίδες αναφέρθηκαν αλφαβητικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θωμά Βουλινό, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάτι έχει να προσθέσει σε αυτά που είπε προηγουμένως. Σας ακούμε, κύριε πρόεδρε.
θέση. Ο ΠΑΟΚ χθες συμμετείχε στον αγώνα όχι για να διεκδικήσει αποτέλεσμα, αλλά για να προλάβει γεγονότα που θα είχαν συνέπειες απρόβλεπτες. Και χωρίς να είμαι πολύ τολμηρός, θα είχαμε 100% θύματα. Αυτός ήταν ο στόχος του ΠΑΟΚ που υποχρέωσε τους παίκτες του να συμμετάσχουν στο θεσινό αγώνα. Είναι όμως πρωτοφανές, πιστεύω, στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά, παρατηρητής αγώνα να συνηγορεί υπέρ της βίας, να νομιμοποιεί τη βία, να ψεύδεται ασύστολα, να μην δέχεται ακόμα ότι κουβαλήθηκε και ο ίδιος εμόφυρτος στα αποδυτήρια, και δεν μπορώ να καταλάβω πού στοχεύει ο κύριος Κούγιας, και ιδιαίτερα για τους Μακεδόνες φιλάθλους να γνωρίζουν ότι ο κύριος Κούγιας είναι εκπρόσωπος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Δεν ήθελα εγώ να αναφερθώ σε γεγονότα. Το παρατηρήσατε και στο βίντεο που, το χθεσινό, που αναφέρθηκα μόνο στον διαιτητή. Από τη στιγμή όμως που ο επίσημος Ολυμπιακός, δια του Προέδρου του, νομιμοποιεί τη βία και λέει πριν από λίγη ώρα «καλά έκαναν και μπήκαν μέσα να ανταποδώσουν», και αβασάνιστα λένε «κακώς μπήκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ», και σας πληροφορώ, κύριε Σεφτελή, ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μέχρι και την Πέμπτη δεν είχαν οργανώσει εκδρομή. Αποφάσισαν Παρασκευή, κατέβηκαν υπευθύνητον και πλήρωσαν 1.000 και 1.500 δραχμές εισιτήριο να μπουν μέσα. Κατά συνέπεια δεν νομιμοποιείται το ότι κακώς τους έβαλαν μέσα. Ναι, σας ακούω. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούνε με την εκπομπή αυτή, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα, να παρουσιάσουν τον ΠΑΟΚ από θύμα σε θήτη. Ο επίσημος ΠΑΟΚ έλαβε όποια μέτρα είχε να λάβει, λαμβάνει σε κάθε παιχνίδι για την καταστολή και την πρόληψη της βίας. Ωστόσο όμως είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι θα περιμένει και την απάντηση των αθλητικών δικαστών για να ενεργήσει ανάλογα στο μέλλον. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, κύριε. Ο κύριος Κούγιας είπε ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να μην έρθουν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ εδώ και αυτό να γίνει επαναδιότητα στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι βάσιμο. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία τέτοια. Δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, προσχεδιαστή εκδρομή οπαδών του ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Το αποφάσισαν μετά τον αγώνα με τον Άρη προφανώς. Εγώ έλειπα στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια με ποιον κάνανε τη συμφωνία. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Πάντως αυτό που είπατε ότι δεν κληθήκατε να συμμετάσχετε σε μια εκπομπή δεν είναι δημόσια συζήτηση εδώ, δεν είμαστε ανοιχτά χαρτιά. Ρεπορτάζ κάνουμε και εφόσον το ζητήσατε ακούστηκε η άποψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, σας... και εγώ. Γεια σας. Να συνεχίσουμε με άλλα θέματα και να περάσουμε τώρα στον ΣΥΝΑΕΚ και στον προπονητή της Ντούσαν Μπαϊουτσιάκ που χτες κέρδισε στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας τον Όφη με 2-0. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Λουκάκη. Κύριε Μπάγεβιτς, η ομάδα σας σημείωσε 2 γκολ, κέρδισε ένα πέναλτι και γενικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε την καθολική υπεροχή. Πού το πηγαίνει αυτή για πρωτάθλημα πάλι? Σίγουρα είναι για δόμπροστα στον Άσταυλη, σέριου δόμπρι χούτακμίτσα, μάντα τα να σνίγε τάκο πύλο δόμπρο καλώς το πύλο ράνι, αλλά πύλο τόσα δόμπρι μόμενα τα. Στούγε αισθάνομαι στον δόμπρο κήπου, πρώτα πρώτη ημνίκα, που όφι, που η Ιεούδια Κουστάνιου, τα δόμπρια σάκο πρώτη ημνίκα. Mislim sve u svemu da današnja utakmica je zadovoljila i gledaoce, mada smo mi u drugom poluvremenu, iako smo napadali, imali dosta prilika, imali dosta grešaka, pogotovo u završnici. Συνεχίσαμε να παίζουμε πάλι καλό ποδόσφαιρο όπως και τα προηγούμενα. Ήταν καλή η νίκη, καλό το αποτέλεσμα με έναν αντίπαλο. Αν και δεν είχαν ιδιαίτερα καλή απόδοση πέρσι, είχαμε στιγμές πολύ καλές μέσα στο παιχνίδι. Και συνεχίζουμε το ίδιο καλό για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο αντίπαλος ήταν πολύ δυνατός. Η τιμωρία ενός χρόνου από την UEFA δεν έδειξε να επηρεάσει την ομάδα και τους παίκτες γενικά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Θα κάνω να μην θα κάνω, δεν θέλω να τα κάνω. Τα είναι τάκο, αλλά οι γράτσοι νας, δεν θα τα κάνω ούτε να γνώσει νέμιρ με τζούνας. Να προτιμή μόρα με το κατάμε να πιέτ. Και καλώ θα μας πει, το κοβόλιτσε τα φόξα, με πόνο με το όσο είμαι. Περβαίνω στο πέτσιο.
Αυτό δεν με αφορά αυτό το θέμα και οι παίχτες δεν πρέπει να είναι ανήσυχοι για αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε εμείς να πηγαίνουμε μπροστά και θα δούμε τι θα γίνει. Πηγαίνουμε κανονικά, συνεχίζουμε μπροστά. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της πενταετίας του Μανολά. Πολλοί λένε ότι έχει κλείσει, άλλοι λένε ότι θα κλείσει την Τρίτη. Πώς βλέπεις σύμφωνα με την απόδοση του παίκτη το θέμα αυτό? Τρέπατε σε κάσο τα στιγμή βέλικα, βέλικη ούτσινα κρέσενικα. S druge strane da je dobro što je s Manolasom dogovoreno, još ostaje samo na papiru da se potpiše, da je dobro i za Manolasa i za EK. Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια του Προέδρου και για τον Μανολά, ο οποίος τώρα το μόνο που μένει είναι να υπογράψει απλώς τα χαρτιά. Η διαδικασία δηλαδή της υπογραφής, έχουν συμφωνήσει. Μανολάς κάω τσόβιεκ και κάω ίγρατς, θα σούργει να ζάρωσει καριέρου του ΑΕΚΟΥ. Σίγουρο είναι έτσι, όταν σάμα δεν ήγρα τέου γόντινε που έτσι αποπίσει την έργο γουγόρ. Όταν όσο δεν ήγρα γιος δούσε νέγο στέλα γουγόρ που πρέπει να αποπίσει. Σαν άνθρωπος και σαν παίκτης ο Μανολάς αξίζει δικαιούται να τελειώσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Σίγουρα τα χρόνια αυτά που υπέγραψε το συμβόλαιο, δηλαδή 4 χρόνια, δεν είναι το είναι πλασματικά. Μπορεί να παίξει ακόμα περισσότερα χρόνια από εδώ σώρα. Είναι ώρα τώρα να περάσουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον τηλεοπτικό σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης και στον Κώστα Βασιλάκη. Γεια σας από το Ηράκλειο. Παρακολουθήσαμε τα θέματα για τη βία. Απάντηση από το Ηράκλειο στο ρεπορτάζ που κάναμε στο σπίτι του Νίκο Γκουλή. Δείτε το. Νίκο Γκουλή, ξέρουμε ότι ακούς πάρα πολύ μουσική. Τελευταία όμως θα μάθαμε ότι είσαι και ένας θαυμαστής της κλασικής μουσικής. Ναι, η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ. Σχεδόν έχω όλα τα είδη της μουσικής. Και ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, ακούω κλασική μουσική. Είναι κάτι που μου αρέσει. Ακούω πάρα πολλά χρόνια μουσική. Και όσο για την κλασική μουσική, πιστεύω ότι είναι η τελειότερη μορφή της μουσικής για μένα πάντα. Γι' αυτό και με ευχαριστεί ακούγοντας. Σε ένα άθλημα τραχή, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Πόσο βοηθάει η κλασική μουσική να πρωτοσφαιριστεί? Κοίταξε, πιστεύω ότι είναι ξεχωριστές εμείς το ποδόσφαιρο και η μουσική. Εντάξει, είναι επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι βάρβαρο το ποδόσφαιρο, όπως το είπε στραχή. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια στην κλασική μουσική που είναι επιθετικά, ας πούμε, και συνθέτει επιθετική. Αλλά είναι κάτι που ξεχωρίζει το γήπεδο με το σπίτι, ας πούμε, που ακούει τη μουσική. Όταν έρχεσαι από το γήπεδο και έχετε χάσει ένα παιχνίδι, έχει τηθεί όχι. Ποια μουσική, ποιο κομμάτι σου αρέσει να ακούς καλύτερα? Σίγουρα ακούς ένα κομμάτι που θα σε ρεμεί περισσότερο, όχι ένα κομμάτι ας πούμε, που θα έχει κάποια επιθετικότητα, ένα κομμάτι που θα σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Συνηθίζεις μετά από την ένταση του αγώνα να ακούς μουσική και ειδικά κλασική? Ναι, πάντα. Μουσική ακούω κάθε μέρα. Τώρα μπορεί να μην είναι κλασική μουσική, αλλά πάντως ακούω κάθε μέρα. Η μουσική ηρεμεί τον άνθρωπο. Εσύ όμως πέρυσι είχες αποβληθεί δύο φορές και είχες συμμορφωθεί μάλιστα και αυστηρά. Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε, σε όλους συμβαίνει. Εγώ δεν είχα τιμωρηθεί ποτέ, έτυχε να τιμωρηθώ πέρυσι. Ξέρω ότι σαν χαρακτήρας μερικές φορές είμαι λιγάκι εκρηκτικός, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μας στο γήπεδο. Δεν σκεφτόμουν όμως εκείνη την ώρα, ας πούμε, τη μουσική. Σκεφτόμουν το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι οι έννοιες είναι εντελώς ξεχωριστές. Ξέρουμε ότι έχεις αρκετούς δίσκους. Θα ήθελα να μας πεις τη συλλογή σου από κλασικούς δίσκους. Πώς είναι σε αριθμό? Πιστεύω ότι ίσως να είναι και 200 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω. Διαφορετικές έννοιες για τον Νίκο Γκουλή, το ποδόσφαιρο και η μουσική. Να περάσουμε όμως στο σημερινό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Βλαστό, τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Γιώργο, καλώς ήρθατε στο τρίτο ημίχρονο. Δυσάρεστη για τον Όφη αυτή η εβδομάδα, δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και μάλιστα η ομάδα είχε καλή απόδοση. Κάτι παραδέχονται όλοι. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, πράγματι. Οι τέσσερις τελευταίες μέρες από την Τετάρτη έως και την Κυριακή ήταν κακές για την ομάδα. Παίξαμε καλή μπάλα, κερδίσαμε τις νικήσεις, αλλά δυστυχώς μείναμε μόνο με αυτές. Χάσαμε τους βαθμούς, το βασικό. Από τώρα και πέρα τι γίνεται, διότι είχατε δύο ήττες τη στιγμή που είστε στο πρωτοπόρι και η ψυχολογία ήταν φυσικά πολύ καλή. Εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχει κάποια στεναχώρια, κάποιος προβληματισμός, αλλά όχι, όπως ξέρουμε όλοι και όπως βλέπουμε, έχει περάσει στους μεγάλους
έχει παίκτες όρημους, σωστούς επαγγελματίες και δεν νομίζω να επηρεάσει τόσο πολύ ώστε να έχουμε κάποια προβλήματα συνέχεια. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό το σοκ αυτής της εβδομάδας θα ξεπεραστεί εύκολα από τους παίκτες, από τους συμπαίκτες, που είχαν προσωπικά? Εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί όπως είπα προηγουμένως, όφη έχει καλή ομάδα και έμπειρους προσδεστές, γιατί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε προβλήματα και έχουμε περάσει πιο μεγάλα προβλήματα από ήταν αυτές τις τέσσερις μέρες. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν αρχηγός του όφη. Φέτος δεν έφεσαι στο ψηφίωτα. Για ποιο λόγο? Πολλοί λένε ότι είσαι προληπτικός. Γι' αυτό ήταν ο μόνος λόγος. Δηλαδή οι τραυματισμοί σου. Ναι, να διακόψουμε το Ηράκλειο από την Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Κύριε Πισκώστα, επειδή μας πιέζει πολύ και ο χρόνος, να δείξουμε τα γκολ που σημειώθηκαν χτες και να παρακαλέσουμε τον καλεσμένο του τρίτου ημιχρόνου και τον καλεσμένο σου, τον Γιώργο Βλαστό, να επιλέξει το ωραιότερο. Ας δούμε λοιπόν τα γκολ. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο το Βλαστό. Έβγαλες την αντιμιγωρία. Ναι, εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα τον γκολ του Γεωργακόπουλου. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού. Ναι, ήταν το γκολ. Ο Γεωργακόπουλος. Ωραία, λοιπόν, καλύτερο γκολ αυτή την Κυριακή, τον γκολ του Γεωργακόπουλου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βλαστό που ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Ναι, και εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό τρίτο ημίχρονο. Να πούμε το προπό, όπως ήθιστε να κλείνουμε την εκπομπή κάθε Δευτέρα. 2.880 στήλες με 13 επιτυχίες, το κάθε 13.76.225 δραχμές. 53.931 στήλες με 12 επιτυχίες, 3.355 δραχμές το 12. Και το 11 έχει 310 δραχμές κερδίζει, αφού βρέθηκαν 475.515 εντεκάρια. Φίλοι μας, το ραντεβού μας είναι για την άλλη Δευτέρα στις 7:20. Γεια σας.